Πάμε όμως τώρα γρήγορα να καλησπερίσουμε Πάμε. τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Δημήτρη Καρβέλα, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό μπάσκετ και συνεχίζει να το κάνει. Κύριε Καρβέλα, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα σε όλους και στους ακροατές σας. Και καλό μήνα να ευχηθούμε, αν και ο μήνας δεν μπήκε όμορφα για τον Ηρακλή, με ήττα και με αυτό το θέμα τώρα που προέκυψε με τον αθλητή. Τι συμβαίνει αλήθεια τώρα, γιατί αυτή έτσι, η πρεμούρα πολλών να μηδενιστεί ο Ηρακλής? Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να δεν γίνεται, γιατί δεν στέκει πουθενά, αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται πριν το παιχνίδι, αν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του Ηρακλή. Προς τον παρόν δεν υπάρχει τίποτα εναντίον του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής έχει τις αποδείξεις ότι την Παρασκευή το απόγευμα έχει στείλει με email το συμβόλαιο του αθλητή. Άρα ναι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομάδα του Ηρακλή. Αλλά και να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, αυτά τα πράγματα γίνονται για να καταλάβει και ο κόσμος πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ούτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν γίνεται. Δηλαδή η ένσταση μιας ομάδος για κακή συμμετοχή ενός αθλητή γίνεται πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Να ρωτήσω κάτι εγώ, που το βλέπω συχνά και στο ποδόσφαιρο, ναι, αλλά τώρα και στο μπάσκετ. Μας λέτε ότι ο Ηρακλής έχει στείλει το email και προφανώς αυτό αποδεικνύεται και δεν τίθεται ζήτημα κτλ. Εμένα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και γενικότερα, πώς γίνεται την Κυριακή ή το Σάββατο ο κάθε Ιωνικός. Λέω Ιωνικός γιατί τώρα ήταν ο αντίπαλός σας στο παιχνίδι την Κυριακή. Να το ξέρει. Αν στείλατε ή δεν στείλατε το mail, αν πήγε ή δεν πήγε, πώς να γίνεται σας να πω το κάτι. Ξέρει. Πώς γίνεται να να σας το ξέρει. Πω κάτι. Εμείς το μοναδικό θέμα το οποίο δεν κινήσαμε εχθές καμία διαδικασία και δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, γιατί δεν είμαστε των ανακοινώσεων και αυτό το γνωρίζει ο κ. Κούσης καλύτερα από όλους μας, ότι δεν είμαστε υπέρ των ανακοινώσεων. Κακός, κύριε Ναι, ναι, δεν είμαστε, το γνωρίζω, τελικά αυτό αποδεικνύεται, ότι δεν είμαστε υπέρ των ανακοινώσεων για να μην μας λένε ότι είμαστε όλο παραπονιάριδες και παραπονιάριδες και παραπονιάριδες. Και νομίζω ότι ό,τι θέλουμε να διεκδικήσουμε, το διεκδικούμε επί του πρακτέου και δείχνουμε ότι έχουμε αδικηθεί σε κάτι και νομίζω ότι δεν ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι εμείς από χθες έχουμε σταθεί σε ένα και μοναδικό πράγμα. Πώς ο Ιωνικός ήξερε αυτό το πράγμα αυτό και δεν το ήξερε ο Ηρακλής. Από τη στιγμή που ο ΕΣΑΚΕ, παράδειγμα, αν έπρεπε να ενημερώσει κάποιον, την πρώτη ομάδα που να ενημερώσει ήταν ο Ηρακλής από την Παρασκευή το βράδυ και να το γνωρίζουμε ότι ξέρεις κάτι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχει παραπέσει, δεν έχει έρθει, το στείλατε, γιατί εμείς έχουμε αποδεικτικό ότι το έχουμε στείλει. Δεν έχει φτάσει σε εμάς, κάτι γίνεται και δεν είναι σωστό. Και προσέξτε τον παίχτη. Ένα ναι, δεύτερο πράγμα. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε πάρει και το χαρτί από την Ελληνική Ομοσπονδία του αθλητή, το δελτίο του αθλητή, γιατί για να πάρεις ένα δελτίο ενός αθλητή, πρώτα παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε αν έχει σταλεί συμβόλαιο και μετά παίρνετε το δελτίο. Δεν βγαίνει πρώτα το δελτίο και μετά το συμβόλαιο. Πρώτα καταθέτεις το συμβόλαιο στον ΕΣΑΚΕ και μετά παίρνει η ΕΟΚ τηλέφωνο στον ΕΣΑΚΕ, ρωτάει αν Μπράβο, έχει ναι, κατατεθεί το συμβόλαιο. Πώς βγήκε το δελτίο, και λοιπόν, μετά παίρνεις. Γι' αυτό το πράγμα σας λέω. Όχι, είναι εκπληκτικό ότι όμως. Πώς είχε το τελείο αφού δεν πήρατε το Είναι λίγο μπέρδεμα. Ναι, αλλά σας λέω κάτι, το πιο σοβαρό απ' όλα και αυτό που πειράζει τον κύριο Δρακόπουλο πάνω απ' όλα είναι ότι ο ΕΣΑΚΕ, τον οποίο ΕΣΑΚΕ ζει και λειτουργεί από τα σωματεία, δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση ο Ηρακλής με τον Ιωνικό. Δεν θέλω να πω κάτι για τον Ιωνικό. Εγώ θέλω να πω για τον Ηρακλή, για μία από τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό σωματείο, γιατί και όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, μπράβο τους και έχουν τα ίδια που πρέπει να έχει και ο Ηρακλής. Αλλά μιλάμε για το πιο ιστορικό σωματείο, τον Ηρακλή. Και ένα σωματείο το οποίο ο κύριος Κούσης γνωρίζει, είναι πληρωμένο όλα του τα πάντα μέχρι σήμερα, που δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα σωματεία να μην τα θέλει ο ΕΣΑΚΕ, τελικά αποδεικνύεται. Γιατί όλα τα έχουμε στην ΕΟΚ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο ΕΣΑΚΕ έχει κάνει ατόπιμα. Και το ατόπιμα έχει γίνει μέσα από τον ΕΣΑΚΕ. Κάποιος υπάλληλος από μέσα τον ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε τον Ιωνικό και δεν έπρεπε να ενημερώσει
τον Ηρακλή. Καλώς έπραξε για μένα. Καλώς έπραξε. Εγώ έμαθα. Πιστεύω όμως ότι ο Ηρακλής από εδώ και πέρα ο Ηρακλής όμως, θα αρχίσουμε να μιλάμε για διαφορετικά. Μία φορά μίλησα και με κάλεσε και ο αθλητικός εισαγγελέας και όλοι οι εισαγγελείς και όλοι οι νομάρχες, επειδή είπα ότι θα μιλήσω πολύ για τη διαιτησία. Από εκείνη την ημέρα πιστεύω ότι ο Ηρακλής φέτος η πορεία του, για να μην ρίχνουμε, να τα ρίχνουμε και λίγο στον εαυτό μας, γιατί έχουμε κάνει λάθη σαν διοίκηση και η ομάδα δεν πάει καλά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Έχουμε κάνει από την αρχή πάρα πολλά λάθη. Και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Και δεν φταίει ο κόσμος που κρίνει και λέει και μιλάει και κράζει και οτιδήποτε. Εντάξει, γιατί μπορεί να πληρώνει ο Ηρακλής να κάνει οτιδήποτε, αλλά έχουν γίνει και λάθος σε άλλα πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ο Ηρακλής θα αρχίσει να μιλάει τώρα για πολλά πράγματα. Και για το πρώτο θέμα το οποίο θα μιλήσει είναι για το θέμα ΕΣΑΚΕ. Και αυτό το πράγμα θα ξεκινήσουμε και λίγο από το απογευματάκι. Γιατί και χθες, εκτός από το αποτέλεσμα αυτό το οποίο λέτε για τον παίχτη, έχει γίνει και αλλίωση αποτελέσματος από τον κύριο Πιτσίλκα. Στην τελευταία φάση, για καθαρή αλλίωση. Όταν λέμε καθαρή αλλίωση, δεν υπάρχει φάουλ στο τέλος, το οποίο δίνει δύο βολές στο μαύρο κεφαλίδι. Δεν υπάρχει φάουλ πουθενά. Γιατί εγώ είμαι κάτω από το καλάθι και είμαι καθαρά οπτικά και το βλέπω. Λέτε εκεί που και πέφτει είναι ντροπή να φέρονται. Ορίστε. Λέτε εκεί που πέφτει με το Βασίλη μαζί που του πατάει το πόδι και σφυρίζει φάουλ. Μα τι μιλάμε, ότι εχθές στο συγκεκριμένο παιχνίδι είδαμε κάτι περίεργα πράγματα. Είδαμε ένα τρίδημο του κυρίου Καρακατσούνη, του κυρίου Πιτσίλκα και του κυρίου Τσόνη και του κυρίου Πιτσίλκα. Και είδαμε μέσα στο γήπεδο να εμφανίζεται πρώτος διαιτητής ο κύριος Πιτσίλκας, δεύτερος ο κύριος Τσόνος και τρίτος ο κύριος Καρακατσούνης. Είδαμε τα αντίστροφα να γίνονται χθες. Ναι. Αυτό το πράγμα θα το κρίνει και η ΟΤΚΕΔ και η ΤΕΔ και τα πάντα. Είναι ενήμεροι για όλα, αλλά θα τα κρίνουν όλα. Όπως κρίνανε και τους διαιτητές του παιχνιδιού με το Περιστέρι, που αδικηθήκαμε, γιατί εγώ δεν έχω παράπονα σε άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι η διαιτησία φέτος δεν έχουμε πρόβλημα. Η πορεία της ομάδας μας δεν φάσε ούτε η ΕΟΚ, ούτε ο ΕΣΑΚΕ, ούτε κανένας. Μας φταίνει μόνοι μας εμείς του Ηρακλή. Εμείς φτιάξαμε αυτή την ομάδα, εμείς δεν παίζει ο Ηρακλής καλό μπάσκετ και εμείς φταίμε με τις επιλογές που έχουμε κάνει. Μάλιστα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τώρα για να δούμε λίγο για την ομάδα, πριν ολοκληρώσουμε. Το πρώτο πράγμα να πω κάτι. Νομίζω ότι τα τελευταία πράγματα που κάναμε ήταν πράγματα τα οποία προσπαθήσαμε να αλλάξουμε. Πήραμε το παιδί αυτό το οποίο ήρθε με μια προπόνηση και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει και σοβαρό παιδί και καλός παίχτης. Εγώ τα μεγαλύτερα παράπονα που έχω είναι από τους ήδη υπάρχοντες παίχτες και με παίχτες ποιότητος οι οποίοι δεν αποδίδουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν. Και ένα άλλο πράγμα, πιο πολύ παθιαζόμαστε και στεναχωριόμαστε, τελικά αποδεικνύονται πρώτα οι φύλακλοι, μετά αυτοί που είναι το επιτελείο όλο του Ηρακλή και τελευταίοι οι παίκτες, που έπρεπε να είναι το αντίθετο. Γιατί οι παίκτες είναι καλοπληρωμένοι, παίρνουν τα λεφτά τους και πρέπει να αποδώσουν αυτό που πληρώνονται και αυτό το πράγμα δεν το δείχνουν μες στο γήπεδο. Εγώ από εκεί είμαι στεναχωρημένος. Από ορισμένους παίκτες οι οποίοι απλώς έρχονται να παίξουν, να περάσουν την ώρα τους και να τελειώσουν το παιχνίδι. Γιατί για μένα περνάνε την ώρα τους. Ορισμένοι παίκτες. Μπορεί να είμαι σκληρός, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Είναι η πραγματικότητα. Η μοναδική που δεν φταίνε είναι ο κόσμος του Ηρακλή και κανένας άλλος. Γιατί την πραγματικότητα λένε και η πραγματικότητα είναι αυτή που λέει ο κόσμος του Ηρακλή. Κύριε Καρβέλα, έχουμε και ένα μήνυμα. Έχουμε και ένα μήνυμα για τον κύριο Καρβέλα από τον Λεωνίδα. Κόουτς Καρβέλας λέει: ο προπονητής μου στο Εγάλεο τον αγαπώ και ας έχω φάει τον πινελίκι της αρκούδας. Λέει ο Λεωνίδας. Να είναι καλά ο Λεωνίδας, να είναι καλά, είναι αγαπημένοι όλοι και να μην γυρνάμε στα παλιά. Είναι αναμνήσεις πολύ ωραίες. Να κοιτάμε το τώρα και τώρα αυτή τη στιγμή, χίλια συγγνώμη στο Λεωνίδα, είναι ένα θέμα γιατί είναι τη μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ ένα σύλλογο σαν τον Ηρακλή. Πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή, δηλαδή με μεγάλο σεβασμό προς τον κόσμο και στην ιστορία του Ηρακλή. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ανέχονται δύο χρόνια στην ομάδα. Αλλά και εγώ κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, να τρέξω, να κάνω, να δημιουργήσω. Ορισμένες φορές κάνουμε και εμείς λάθη. Και στα λάθη αυτά δεν απέχω. Όταν γράφει όμως ένας πρώην αθλητής ότι τον αγαπώ και σε έχω φάει πινελίκη, σημαίνει ότι εντάξει, είναι παράσιμο νομίζω.
Εντάξει, είναι παράξενο γιατί τον Πινελίκη, όπως το γνωρίζετε, πέφτει μέσα στο γήπεδο. Ναι, εντάξει, τον Πινελίκη πέφτει μέσα στο γήπεδο, αλλά από εκεί πέρα την αγάπη την εισπράττει οποιοδήποτε αθλητής και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, μόνο από τον τρόπο που τον κοιτάς. Παράξενο είναι να ενημερώνει εσά και τον αντίπαλο. Αυτό είναι το παράξενο. Όχι, όχι αυτό που είπατε. Το παράξενο είναι να ενημερώνει ο ΕΣΑ και τον αντίπαλο και όχι τον Ηρακλή. Εκείνο το παράξενο. Αυτό το ανέφερα. Το ξέρω και αυτό, γι' αυτό το ανέφερα. Γι' αυτό σας ρώτησα, λέω πώς γίνεται. Πρώτο απ' όλα. Εντάξει. Αυτό το πράγμα. Και πράγμα. Για ποια ομάδα μιλάμε, για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή μιλάμε σεβασμός. Δηλαδή για τον Ηρακλή μιλάμε. Αν έχανε ο Ιωνικός, θα κάνει ένσταση. Άσχετα αν έπρεπε να την κάνει πριν. Το είπανε. Μα ναι, το είπανε στο γραμματεία. Το είπανε στο γραμματεία ότι μόλις τελειώσει το παιχνίδι, ναι, είπανε στον κύριο Σιμητόπουλο ότι μόλις τελειώσει το παιχνίδι, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένσταση. Γιατί βλέπω το παιχνίδι έφυγε από τα πόδια. Άρα γιατί το παίξαμε μάγκες μετά, ότι δεν κάναμε εμείς και τα λοιπά. Ήτανε ρε Χρήσανθε. Τι μάγκες είναι αυτοί. Καλά τώρα, να πω κάτι τώρα. Η μαγιά φαίνεται αλλού. Η μαγιά δεν φαίνεται. Και μετά από ένα παιχνίδι και μετά από ένα αποτέλεσμα, αν ο κύριος Αγγέλου θέλει να. Εντάξει. Ας μην μιλήσουμε για τον οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι θέμα αγγέλου. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Δεν πειράζει. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Να δούμε αν θα απαντήσει και ο Εσάκη, έτσι. Αν θα τοποθετηθεί ο Εσάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Εντάξει, okay, το μπάσκετ δεν έχει γιατί πολλά θα κρυφθούν και σήμερα. Ναι, γιατί 3 ώρα έχουν τώρα μία σύσκεψη και θα μιλήσουμε. Ωραία. Θα γίνει μην ανησυχείτε, θα γίνει ΕΔΕ σαν την ΕΠΟ. 7 μήνες περιμένουμε για τον Τουρμισάη την ΕΔΕ που κάνει η ΕΠΟ. Πώς πήγε το έγγραφο. Σε κανένα 7 μήνα θα το μάθετε κι εσείς. Στην Ελλάδα είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να γνωρίζει ο κόσμος όμως ποιοι άνθρωποι λειτουργούν για άλλες ομάδες και όχι για τις ομάδες, όχι για όλοι, που πρέπει να λειτουργούν για όλες τις ομάδες. Έτσι έχετε δίκιο. Και λειτουργούν για μία ομάδα. Γιατί εχθές μπορεί, σας λέω κάτι, μπορεί ο Ηρακλής να έκανε ένα λάθος και αυτό να το κάνει ένας υπάλληλος, να μην έστρενε το συμβόλαιο, που μπορεί να γίνει ένα πράγμα, μπορεί να γίνει μελλοντικά. Ναι. Ωραία. Αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή ο Ηρακλής πρέπει να το σκοτώσει. Όχι, έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος. Ο Εσάκε όμως το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει είναι να ενημερώσει τον Ηρακλή και να πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, ο παίκτης δεν πρέπει να παίξει. Γιατί δεν έχετε πάρει αυτό και αυτό και αυτό, δεν έχετε στείλει. Όπως ενημέρωσε εννοείται τον Παναθηναϊκό για το Χεζόνια. Βέβαια. Δεν μπορείς να ενημερώσει. Όπως ενημέρωσε και για το Ματσούκα και οτιδήποτε. Έτσι. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν μπορεί να ενημερώνει το Ιωνικός και να το γνωρίζει ο Ιωνικός. Γιατί τρελαίνομαι τώρα. Αν το γνωρίζει ο Ιωνικός και αν το γνωρίζει ο Ηρακλής, δεν γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα. Χάσαμε ευκαιρία διπλού με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον Ηρακλή. Μιλάμε για τον Ηρακλή. Όσο ταπεινότητα μπορούμε να δείχνουμε εμείς οι άνθρωποι του Ηρακλή και ξέρει και ο Κώστας μου, ο φίλος μου, ο αδελφός. Τον φάγατε κύριε Καρβέλα, όμως περάσω... τον φάγατε τον Κώστα. Πλάκα κάνω. Ο Κώστας δεν τρώγεται. Με ο τίποτα. Κώστας δεν τρώγεται. Συμφωνώ, 25 χρόνια τον ξέρω, με τίποτα δεν τρώγεται. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ο Κώστας δεν τρώγεται. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στην ομάδα και την αγαπάνε την ομάδα και έχουν δείξει πως την αγαπάνε. Όλοι μας έχουμε λατώματα, όλοι έχουμε το οτιδήποτε. Ο Κώστας θα παραμείνει και θα είναι πάντα στην ομάδα και θα είναι δίπλα στην ομάδα και θα είναι αυτός που είναι μια ζωή. Σας κόβω κύριε Καρβέλα, με τόση αβάντα στον Κούση κόβεστε τώρα, με τόση αβάντα στον Κούση, να ξέρετε. Βγάζω πάρει τσελεπίδι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.